Πάμε τώρα να μιλήσουμε για βόλεϊ, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον μέχρι πρώτη ο άμεσο συνεργάτη στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή, της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή και πλέον φέτος το βάρος πέφτει στο εφηβικό τμήμα, ο λόγος για τον κύριο Στέφανο Νανά, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας. Καλή αρχή να ευχηθώ, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Με ηλικίες και παιδιά που φυσικά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια και με την Εθνική Παίδων και με εφήβους και με τον Ηρακλή που και πέρυσι είχατε πολύ στενή σχέση, πλέον αποκλειστικά στους εφήβους, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι είμαι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός προπονητής στην Ελλάδα ο οποίος αποκλειστικά έχει εφηβικό τμήμα. Και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Και τίποτα άλλο, ναι. Δηλαδή συνήθως είναι βοηθός προπονητής στην αντρική ομάδα. Δεν το έχω ψάξει, αλλά για να το λέτε θα έχετε δίκιο. Ναι. Ή ξέρω εγώ, έχει εφήβους και παίδες μαζί ή οτιδήποτε. Ή θα είναι σε τρεις διαφορετικές ομάδες, γιατί σε χαμηλές κατηγορίες το βλέπουμε και αυτό. Να είναι, ξέρω εγώ, στους εφήβους της μια ομάδας, να έχει το γυναικείο μιας άλλης ομάδας, τοπικής κατηγορίας και ούτω καθεξής. Ναι. Επειδή έχω την ιδιότητα του ομοσπονδιακού προπονητή παίδων και γνωρίζω ανά την Ελλάδα το τι γίνεται, δηλαδή γνωρίζω όλους τους προπονητές και όλα τα παιδιά που υπάρχουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον στις ηλικίες των παιδών εφήβων, αυτή τη στιγμή έχω αυτό το προνόμιο και είναι πρωτοτυπία αυτό το πράγμα του Ηρακλή. Ένας προπονητής να έχει μόνο μία ιδιότητα. Δηλαδή ο Λάμπης ο Παπαγιώτης, παραδείγματος χάρη, που ήταν πέρσι και πρόπερσι προπονητής της ομάδος, ήταν και παίκτης της αντρικής ομάδος. Ήταν και στους παίδες ένα διάστημα. Την πρόπερσι ήταν νομίζω και στους παίδες. Πέρυσι ήταν εφήβους και παίκτης, ναι, σωστά. Μπράβο. Είχε δύο ιδιότητες. Εγώ είμαι ο μοναδικός που έχω. Αυτό είναι πρωτοτυπία του Ηρακλή. Ιδιότητα σε σχέση με την εθνική εξακολουθεί και υφίσταται. Ναι. Τυπικά λύγει το συμβόλαιό μας στις 31 Αυγούστου. Και γίνεται ανανέωση μετά στα τέλη Οκτωβρίου. Θεωρώ ότι θα είμαστε πάλι στα πράγματα. Πλέον η Εθνική Παίδων μεγάλωσε, έχει γίνει η Εθνική Εφήβων. Έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση πανευρωπαϊκού η οποία θα γίνει το Πάσχα του 2020 και πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα για αυτό το κομμάτι, μιας και θα είναι η πρώτη φορά που μια εθνική ομάδα θα καταφέρει μέσα σε 4 χρόνια να πάει 3 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Το εύχομαι ολόψυχα. Ναι, είναι ένας μεγάλος στόχος για μας. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή έχουμε τα φώτα, έχουμε την οργάνωση, πιστεύω, και θα το κάνουμε. Τα τελικά είναι του χρόνου τον Αύγουστο στον Μπρουνό της Τσεχίας και ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε αυτό το ραντεβού για ακόμη μια φορά. Ο Ηρακλής Εφήβους, coach, είναι παντοκράτορας, για να μην πω αυτοκράτορας, έχει πάρα πολλά πανελλήνια πρωταθλήματα, πάρα πολλούς τίτλους ΕΠΕΘ. Πέρυσι τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Παναθηναϊκό, που είχε παίχτες όπως ο Ράτσου και ο Ανδρεόπουλος που βλέπουμε στην Εθνική Αδρών και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Αύριο ξεκινούν, νομίζω, με τη Βουλγαρία το μεσημέρι. Ναι, ναι, το μεσημέρι. Στους άνδρες στη Γαλλία, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής που και πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα ΕΠΕΣ, βγήκε δεύτερος στην Ελλάδα, πρόπερσι το πανελλήνιο πρωτάθλημα και να υποθέσω ο στόχος είναι ένας, έτσι, όταν μιλάμε για εφηβικό του Ηρακλή. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Δεν βλέπουμε κάτι. Είναι η μοίρα του Ηρακλή. Απλά φέτος κάναμε αρκετές μεταγραφές και κάναμε μεταγραφές από αξιόλογους παίκτες, τους οποίους κάποιους από αυτούς εγώ τους έχω στην εθνική ομάδα. Και κάποιοι από αυτούς ήταν και στην προεθνική ομάδα, δηλαδή ήταν στο προθάλαμο. Και από άλλες πόλεις εννοείται. Ναι, είναι δύο παιδιά από το Σουφλί, ο Ντούμας και ο Κεσούδης. Είναι ένα παιδί από την Ξάνθη, ο Κοτόρνος. Είναι ένα παιδί από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Αναστασάκης. Και ένα ακόμα από τα Χανιά, ο Τσουγκαράκης. Ο οποίος Τσουγκαράκης, παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο βαλκανικό πρωτάθλημα που πήγε εθνική παίδων, πήγαμε σαν εθνική παίδων, αλλά πήγαμε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων όμως, δηλαδή με δύο χρόνια πιο μεγάλους από εμάς, ήταν μέσα στην αποστολή, δηλαδή ήταν μέσα στη δωδεκάδα της εθνικής ομάδος. Το ότι ήρθε στον Ηρακλή προέκυψε πολύ αργότερα, δηλαδή ήταν μια συζήτηση την οποία την είχαμε κάνει όταν κατεβήκαμε στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Ιεράπετρα, όταν κατεβήκαμε κάτω και από μόνοι τους πήραν το πρωτοβουλία για ένα παιδί το οποίο τώρα θα πάει τρίτη ηλικίου να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να ασχοληθεί αποκλειστικά με το βόλεϊ. Είναι αντίστοιχες μεταγραφές κίνησης με σκεπτικό όπως του Δημήτρη του Μούχλια, έτσι, παιδιά με πολύ μεγάλο ταλέντο, με παρουσίαση. Ναι, και του Κεσεσίδη του Θανάση, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην αντρική ομάδα. Είναι και στην αντρική ομάδα. Ο οποίος ήρθε πέρσι,
σαν τρίτη ηλικίου εδώ στη Θεσσαλονίκη, έπαιξε και στο ελληνικό κολέγιο και τώρα είναι επαγγελματίας αθλητής και είναι μέλος της αντρικής ομάδος. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο εφηβικό ουσιαστικά είναι να προετοιμάσουμε επαγγελματίες αθλητές με επαγγελματική νοοτροπία. Εγώ αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή αυτοί τώρα εδώ που έχουμε στο εφηβικό είναι οι ενδυνάμοι αθλητές επαγγελματίες της αντρικής ομάδος του Βόλεϊ του Ηρακλή. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είναι ο προθάλαμος. Μην ξεχνάμε φέτος ότι έχουν ανέβει ο Βαρβεσιώτης, ο Κεσεσίδης, ο Καλαϊτζίδης και ο Στεφανίδης. Ναι, και φαντάζομαι αυτό θέλετε να κάνετε πάσα και του χρόνου. Το στόχος του χρόνου είναι τουλάχιστον 2 με 3 από αυτούς που υπάρχουμε τώρα να ανεβούν και αυτοί στην αντρική ομάδα. Αλλά όχι να ανεβούν τη μισένε και ανεπιδή. Να ανεβούν γιατί η αξία τους θα είναι τέτοια. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε φέτος είναι να τους ευθυσίσουμε την επαγγελματική νοοτροπία. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Θα είναι ένας μικρός προθάλαμος επαγγελματιών με επαγγελματικές υποχρεώσεις και επαγγελματική νοοτροπία, η οποία του χρόνου ή μετά από 1-2 χρόνια θα επανδρώσει την αντρική ομάδα του Ηρακλή. Και να υποθέσω η συνεργασία με τον Γιάννη Ορφανό σε αυτό το κομμάτι με κλειστά μάτια θα γίνεται. 2 χρόνια είσαστε μαζί στον ίδιο πάγκο. Σίγουρα. Κοιτάξτε, η καρδιά της όλης υπόθεσης είναι ο Μάκης ο Καλαϊτζίδης. Εντάξει. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί και πέρα εμείς οι προπονητές έχουμε συνεννόηση μεταξύ μας, μπορούμε και μιλάμε. Έχουμε άμυλα, ούτως ή άλλως γνωριζόμαστε χρόνια, είμαστε φίλοι. Και κοιτάμε κάθε μέρα να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την ομάδα του Ηρακλή, είτε λέγεται αντρική ομάδα, είτε λέγεται παιδική, είτε εφηβική, οτιδήποτε είναι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Με ένα προτάσμα ΕΠΕΣ που είναι λίγο διαφορετικό, περνούν οι 6 πρώτοι και μετά υπάρχει και άλλη φάση να περάσουν οι 4. Ναι. Βέβαια ο Ηρακλής δεν νομίζω να έχει τέτοιες έννοιες για το πόσο θα περάσει και θα προχωρήσει. Ναι. Αλλάξαμε λίγο τον τρόπο δουλειάς, δηλαδή εμείς ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κάνουμε προετοιμασία για το Final Four. Ναι. Δεν κάνουμε προετοιμασία για κάθε παιχνίδι, δηλαδή δεν έχουμε ένα μικρό κύκλο αναπαιχνιδιού, δηλαδή με ποιον παίζουμε τώρα, με τον Άρη παραδείγματος χάρη, θα δουλέψουμε για τον Άρη, παίζουμε με τον Πήγασο, θα δουλέψουμε με τον Πήγασο. Υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο πλέον. Το βάρος πέφτει στο Final Four. Ναι. Θα κάνουμε προετοιμασία για το Final Four, για να πετύχουμε εκείνο το στόχο, να πετύχουμε το στόχο της πρόκρισης του Πανεπαρχιακού και μετά να χτυπήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Που φέτος είναι ακόμη μια δύσκολη υπόθεση. Γιατί με προλάβατε, θα ρωτούσα αν ο Παναθηναϊκός είναι ίδιος. Ναι. Όχι, ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε αρκετά. Κι άλλο, από πέρα. Ναι, δυνάμωσε από πέρα. Γιατί πήρε και το Σπύρο τον Μπαρμπούνι, ένα παιδί το οποίο ήταν και στην εθνική ομάδα. Είναι ο Ράπτης, είναι ο Ανδρεόπουλος, πήρε πασαδόρο το Ρουσόπουλο το Φάνη, έχει ένα παιδί της Εθνικής Ομάδας Παίδων που τον έχω και εγώ, το Λίμπερο, το Σονάκι, τον Τάσο από την ΑΕΚ. Έχει δυναμώσει αρκετά. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Ο στόχος ο δικός μας είναι να πάμε να χτυπήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, καλώς. Απλά η διαφοροποίηση είναι ότι φέτος δεν υπάρχει ο μεγάλος στάρ της ομάδος. Ναι. Σωστά. Όπως ήταν πέρσι ο Δημήτρης ο Μούχλιας, όπως ήταν πρόπερσι ο Στέλιος ο Τζουμάκας. Θα πρέπει δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγει μέσα δεν από... Δεν υπάρχει κάποιος που θα πάρει 42 πόντους σε ένα παιχνίδι, έτσι. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Αλλά θα τα καταφέρουμε πάλι. Θα βρούμε τους τρόπους, θα μοιράσουμε έτσι το παιχνίδι μας, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Δηλαδή, όχι στα μετάλλια, να μπορέσουμε να χτυπήσουμε την πρώτη θέση. Αυτό θέλουμε. Και να υποθέσω τα παιδιά που είναι στην αντρική ομάδα θα τα χρειαστείτε μόνο για τα Final Four, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρουν καταρχήν πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα συζητήσανε για τις 26 Οκτωβρίου. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει. Βγήκε ανακοίνωση από την ΕΣΑ που λέει 26 Οκτωβρίου. Ναι, αλλά... Εντάξει τώρα, βγήκε η ανακοίνωση. Πόσες ανακοινώσεις έχουν. Αλλά έχουν βγει και 3 ανακοινώσεις από διαφορετικές ομάδες που λένε το παλεύουμε να κατέβουμε, αν θα κατέβουμε και τι θα γίνει με τη Wild Card. Αν θα πάει. Αν και θα πάει η ΑΕΚ, ο Παβοχαϊκός, ο Εθνικός. Μπάχαλο. Αν θα πάει μια ομάδα να πάρει wild card, παραδείγματος χάρη, θέλει 20 μέρες για να κάνει τα και άλλες 20 μέρες για να τη δώσουν μεταγραφική περίοδο για να κάνει ομάδα. Πάρει ένα παίκτη. Ναι. Οπότε θα πάμε αρχές Νοεμβρίου κτλ. Τώρα συμφωνήσαμε με τον Γιάννη τον Ροφανό και με τον Πρόεδρο ότι μέχρι τότε, μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αν υπάρχει κάποιον ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο μας ενδιαφέρει, τα παιδιά της αντρικής ομάδας να έρθουν να κάνουν 1-2 παιχνίδια, έτσι, να ξεμουδιάσουν κιόλας και να μπουν και λίγο στο κλίμα. Αλλά ο στόχος φυσικά είναι τα παιχνίδια τα κρίσιμα με τις ομάδες που μας ενδιαφέρουν εδώ στην πόλη
να μπορέσουν να έρθουν. Εντάξει, γιατί μας ενδιαφέρει και το αίτητο, δεν είναι ότι θα πάμε με 5 ούτε στην εξάδα και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Ναι, και για τα παιδιά θα είναι καλό. Φυσικά θα δούμε και τις υποχρεώσεις της αντρικής ομάδας, γιατί η αντρική ομάδα είναι η αιχμή του δόρατος και αν η αντρική ομάδα χρειάζεται τους αθλητές ή είναι μια Δευτέρα ή μια Κυριακή που μπορεί να παίζει εκτός ή οτιδήποτε, αναγκαστικά τα παιδιά θα πάνε εκεί, δεν το συζητάμε. Και μετά είναι ο στόχος του Final Four, το οποίο Final Four συνήθως γίνεται στα μέσα, τέλη Φεβρουαρίου, εκεί. Κάπου εκεί, εκεί. Coach, πόσο δύσκολο είναι ταυτόχρονα με το να μπορέσεις αυτά τα παιδιά, να μπορεί κάποιος αυτά τα παιδιά να τα κάνει επαγγελματίες, να έχουν αυτή το χαρακτήρα του επαγγελματία για να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να παίξουν αντρική ομάδα, αλλά και ταυτόχρονα μέσω από την εφηβική ομάδα να μπορέσεις να βγάλεις και 2-3 παιδιά του Ηρακλή. Γιατί υπάρχουν παιδιά που είναι στον Ηρακλή από παμπέδες, από παίδες και συνεχίζουν ηλικιακά και ανεβαίνουν. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το έχει αποδείξει ο Ηρακλής διαχρονικά. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν φτάσει και παίζουν μέχρι και εθνική ομάδα έχουν πάρει όλες τις βαθμίδες του Ηρακλή. Δηλαδή από παμπέδες, παιδες, έφηβοι και επαγγελματίες αθλητές, μέλη της εθνικής ομάδας παιδών, εφήβων, ανδρών. Είναι μια πεπατημένη που εμείς την κληρονομήσαμε. Δηλαδή εγώ σαν εφηβικό τμήμα το κληρονόμησα. Δεν θα ανακαλύψω εγώ τώρα τον τροχό. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στον Ηρακλή. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι και η μοίρα μας. Το να χτίζουμε το τέτοιες DNA χαρακτήρες. Το είναι μάλλον, ναι. Ναι, είναι το DNA, αυτό είναι. Από τη στιγμή που φοράς τη φανέλα του Ηρακλή, αυτό το πράγμα θα το περιμένεις. Όπως θα περιμένεις και σαν προπονητής και σαν παίκτης την πίεση, γιατί δεν σας το κρύβω ότι μπορεί ο Ηρακλής να είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα η οποία να έχει τόσο κόσμο σε εφηβικά πρωταθλήματα και πίεση πραγματική στους αγώνες του. Δεν γνωρίζω άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό ειδικά που έγινε και φέτος στη Μίκρα, στο Final Four και του Πανελληνίου, ήταν βασικά το Ηρακλής Παναθηναϊκός όλο το match που έληξε και 3-2, ήταν παιχνίδι A1. Με όλα τα μακριά. Δεδομένα, έτσι. Ναι, μην πάτε μακριά. Εδώ στα τελικά της ΕΠΕΣ. Στα τελικά της ΕΠΕΣ, δείτε και εκεί είχε κόσμο, βέβαια. Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι όταν παίζει ο Ηρακλής, το 80-90% του κόσμου εκεί πέρα είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Γιατί ο κόσμος του Ηρακλή έχει μάθει να ακολουθεί όλα τα τμήματα. Δηλαδή και παιδικό να παίξει τελικούς θα πάει ο κόσμος του Ηρακλή. Θυμάμαι και παίξει, 2006 Κορασίδες Ηρακλή Final Four στα Βασιλικά, όπου υπήρχαν οπαδοί, το θυμάμαι σαν χθες ήμουνα, που φωνάζαν κανονικά συνθήματα και κάναν κερκίδα. Ναι. Σε ποια άλλη Πανελλήνιο πρωτάθλημα ομάδα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ άλλη ομάδα. Δεν νομίζω. Δεν μπορώ άλλη ομάδα. Οπότε υπάρχει μια κληρονομιά η οποία είναι βαριά για μας. Τη σεβόμαστε και θέλουμε να τη συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί να γίνει. Αυτό θέλουμε. Το εύχομαι να πάνε όλα καλά. Προετοιμασία έχει ξεκινήσει, έτσι, προπονήσεις. Ναι, βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία. Χαλαρά τους έχετε προς το παρόν ή όχι? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να είναι χαλαρά. Υδρώνουν αρκετά. Λείπουν φυσικά τα παιδιά που βρίσκονται στην αντρική ομάδα. Ναι. Κάνουμε προετοιμασία με 10-12 αθλητές. Ευτυχώς δεν έχουμε πάρα πολλές παθογένειες όσον αφορά την τρίτη λυκείου, γιατί τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη περάσει το πανεπιστήμιο και δεν έχουμε τέτοια θέματα. Οπότε όλα καλά πηγαίνουν. Θα έχουμε, τώρα αυτό είναι και ανακοινώσιμο ίσως προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, ναι, θα γίνει μια παράλληλη δουλειά με τον γιατρό μας, τον ορθοπαιδικό, τον κύριο Εσαρλή, μια παρακολούθηση επιστημονική θα έλεγα, από γιατρούς ορθοπαιδικούς, από αθλητικούς ψυχολόγους. Αλλά αυτά είναι ανακοινώσεις θα ανακοινωθούν προς το τέλος, προς Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Αλασιλής πάντα πρωτοπορεί σε αυτά, οπότε είμαστε σίγουροι. Έχουμε κάνει ένα προσχέδιο παρακολούθησης αθλητών για τραυματισμούς, για ενδυναμώσεις, για, τα οποία όμως θα τα ανακοινώσουμε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, να είμαστε έτοιμοι και εμείς, να μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό. Και αυτό είναι μια καινούρια έτσι, πρωτοτυπία για την ομάδα. Να πάνε όλα καλά. Και πάλι καλή δύναμη να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είστε κοντά μας. Ραντεβού με διακρίσεις. Εδώ θα είμαστε. Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Στέφανο Νανά, που πλέον σε αυτή την πανελλήνια πρωτοτυπία ο Ηρακλής, όπως είπε, είναι μοναδική ομάδα στο βόλεϊ που έχει προπονητή στην εφηβική και μόνο εκεί.